Βάλω την παραίτησή μου. Μα δεν μπορείς να παραιτηθείς, αφού σκέφτομαι εγώ να παραιτηθώ και το Συμβούλιο θα ορίσει αμέσως εσένα δήμαρχο. Ως αντιδήμαρχος λοιπόν, ναι. Τι θα αλλάξετε στα νέα επεισόδια που θα δούμε στο χωριό? Μπαίνουν καινούργια πρόσωπα. Ναι. Και αύριο έχω πολύ μεγάλη χαρά, γιατί έκανα μια-δυο σκηνές με τον Νίκο τον Ψαρά, αλλά έχουμε αύριο μια μεγάλη σκηνή. Και με τον Νίκο έχουμε κάνει μια ταινία, ένα σύριαλ παλιά, και τον αγαπώ και τον εκτιμώ πολύ. Ο δικός μου ρόλος παρουσιάζει κάποιες εκδοχές περίεργες. Θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο που τον κάρφωσε. Συγχαρητήρια, Ρουφιάνε. Σας παρακαλώ, κύριε Πόποτα. Μη χλωμιάζεις, παιδί μου, και μην τρέπεσαι. Εγώ το είπα για καλό. Είστε χαρούμενος που έχει επιστρέψει το καφέ της χαράς, γιατί ήσασταν δύσπιστος στην αρχή. Όχι απλώς δύσπιστος, αρνητικότατος ήμουνα. Είμαι ενθουσιασμένος και τυχερός, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε δουλειά. Τον μισώ. Εγώ τους μισώ όλους. Πιο ωραία, δυνατή σκηνή, στιγμή που έχετε περάσει, που έχετε γελάσει τόσο πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Οι σκηνές του Μεθυσιού, που είχαμε τον Καραμίχο, όπου έπαιζε με 39 πυρετό, ήταν απίστευτο. Ήταν μια σκηνή όπου έτρεμα κυριολεκτικά, και ήταν και με το Χάρη το Ρώμα μετά, όπου δεν μπορούσα τον πυρετό να μιλήσω. Αλλά βγήκανε εξαιρετικά καλές αυτές οι σκηνές. Προφανώς μου κάνεις πλάκα, γιατί αλλιώς... Αλλιώς τι θα μου κάνεις, κοτσαμπάση? Θα πεις στους αγάδες να με σουβλήσουν? Τα γυρίσματα από το καφέ της χαράς δεν έχουν σταματήσει. Όχι, ευτυχώς. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με την καραντίνα του Μαρτίου. Έχω τάσεις απομόνωσης. Και αυτές μου τις νομιμοποίησε. Γιατί είχα δικαιολογία να είμαι μόνος μου. Το φόβο του κορονοϊού. Ζητήσατε βοήθεια πάνω σε αυτό? Δηλαδή, έχετε κάποιο ψυχολόγο που... Όχι, έχω κάνει ψυχοθεραπεία. Όχι σωστά. Τώρα δεν πρέπει. Μου έχουν πει ειδικοί στην ηλικία μου, στα 57-58 πάω εγώ. Δεν μπορώ να κάνεις ψυχανάλυση. Γιατί? Απαγορεύεται. Δεν το γνώριζα αυτό. Ναι. Η ψυχανάλυση πρέπει να γίνει μέχρι τα 40 κάτι. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που βγαίνουν και έχουν άποψη για το COVID και έχουν άποψη για όλα. Εγώ είμαι υπέρ της επιστήμης. Μην ξανανεβούμε στα δέντρα. Μην γίνουμε μαϊμούδες. Απευθύνεστε κάπου συγκεκριμένα? Απευθύνομαι σε όλους αυτούς που κάνουν ντόρο μόνο και μόνο για να είναι στην επικαιρότητα.